Δύο είναι τα προβλήματα στη ζωή. Δύο. Ένα υγεία, άμα έχει μακριά και αγαπημένη, να μην έχει, όλοι να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε καλά. Ωραία, το πα. Ναι, και δύο. Ο στόκος που σε θυμάται για εισιτήρια τελευταία στιγμή. Άμα σε θυμόταν ο στόκος λίγο πιο εγκαίρος. Θα παρέμενε στόκος. Γιατί δεν γίνεται να με θυμάσαι μόνο για εισιτήρια. Να ξέρετε, όσοι με θυμάστε μόνο για εισιτήρια, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, τρώτε μπινελίκι. Τι θέλει ο Βλάκας και τέτοια, εντάξει. Να τα λέμε όλα στον αέρα. Έχεις αγαναχτίσει με τα εισιτήρια. Εντάξει, φτάνει. Δε. Εγώ συμφωνώ με Ρίκο. Το έγραψε τελικά χθες, το διάβασε στο σχόλιο. Τι, ότι. Δεν είδες τι έστειλε στο chat. Όχι. Περίμενε να σου δείξω. Όχι, τι θέλω να σου δείξω τώρα. Απλά. Που γράφτηκε χθες στο chat του ΠΑΟΚ 24. Εκεί έβριζε το διαιτητή στην. Άλλο αυτό. Στο Juventus Ajax. Ότι στο σχόλιο της ημέρας θα σημειωθεί. Ότι. Όσον αφορά τα εισιτήρια από το ΠΑΟΚ Λιβαδιακός, παρακαλούμε μην μας ενοχλείτε άδικα. Μόνο ο Σταύρος έχει, για ποιον ενδιαφέρεται. Να, ναι. Εγώ συμφωνώ. Έλα, αφού έχεις 30 καβάτζα. 40, μη σου πω. Μην τα κρύβεις. Δώσε στον κόσμο. Να τα, να τα. Και θα έχουμε τηλεφωνώ στον αέρα για κάποιον που δεν το έχει. Λοιπόν, ο Σταύρος δίνει 30 εισιτήρια, 6, 9. Δίνουμε δύο, δεν δίνουμε. Δίνουμε δύο, ναι. Ο Παπαστέρι, τι ήταν αυτό, σκράτς. Δίνουμε άλλα δύο και σήμερα. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Η κλήρωση λίγο πριν τις δύο. Ήταν για σένα, με πήρε το τελευταίο τηλέφωνο, αλλά γαλάκτησα. Άρα λοιπόν, ξέρεις το χειρότερο ποιο είναι. Δεν ξέρουν και τι ώρα έχει εκπομπή. Σε παίρνουν. Ρε φίλε, το εισιτήριο τον νοιάζει τον άνθρωπο. Δεν τον νοιάζει εσένα τι ώρα έχει εκπομπή. Ναι, Άλεξ, δουλειά, εσύ είναι αγόρμα, Άλεξ. Θα το πω κομψά, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τι ώρα έχει εκπομπή, εισιτήριο να βρούμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πάει περιμένει. Μέχρι τις 3 σήμερα και θα μείνουμε και στο Ριπλές. Είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί σήμερα, παιδιά, να μείνετε εδώ. Συντονισμένοι. Πολύ ψωμί. Γιατί μπορεί να είναι το Βενέτης 24. Ή το Παντεσπάν 24. Ουζουνιάν, Ουζουνιάν 24. Ας βάλω μια φήμη. Παντεσπάν 24, να πιάσουμε και λίγο Γαλλία, Παναγία των Παρισίων. Ναι, τώρα έχουμε και το. Ο Κουασιμόδος, όπως πολύ σωστά είπε ένας φίλος, παιδιά, δεν είναι το καλωρικό πρόσωπο, δεν υπήρχε ενημερωτικά, γιατί τον κοτσάρετε όλοι. Επίσης είναι ένας μπάσταρδος που με έχει κάνει φωτογραφία με τον Κουασιμόδο. Μοιάζω με τον Κουασιμόδο. Δεν απαντάω. Σε αυτό το κλίμα. Όχι, προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάποια ομοιότητα, δεν υπάρχει. Ναι. Τέλος πάντων, σε αυτό το κλίμα εφορίας, καλό ψόφο σε αυτόν που το έκανε. Εντάξει, και πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στο στήλο, ναι. Ναι, ρε. Πρώτα απ' όλα, το στήλο στο Τζαλτίδη δεν ήταν δίπλα μου. Δείξτε και συμφωνώ. Είμαι έτοιμος να απαντήσω εγώ στον γκασμά που το έστειλε. Αλλά τέλος πάντων. Να μας τα δείξει μετά. Τώρα να το πω αυτό λίγο. Θα σου στείλω, τη βουφιά μου. Ναι. Εντάξει. Να μου το στείλετε, παιδιά. Όχι, όχι. Τυφλώθηκα. Νορμάλ πράγματα. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, έχουμε να πούμε πολλά και για τη χθεσινή ψηφοφορία στην Super League. Κυρίως για εκεί. Είναι, τα πράγματα είναι δηλαδή. Τι να πω. Αστεία πλέον. Κοίτα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Αν άκουγες με τον Χρήστο το πριν έξω, ο Χρήστο έλεγε. Εντάξει. Ο Χρήστο τι να πει. Και τι θα γινόταν, έλεγε. Και εγώ αυτό το είπα. Του λέω δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από εσάς. Εντάξει, αυτό περιμέναμε, οκ. Okay. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα, δηλαδή. Μετά μου έλεγε γιατί πανηγυρίζετε. Του εξήγησα ότι δεν είναι πανηγύρι, είναι μια καταγραφή των γεγονότων, ότι έγινε κάτι. Ίδια άποψη και ο Κιτσετζόγλου, γιατί πανηγυρίζετε με τον Χρυσάνθο. Ναι. Εγγράφο ο ένα, προφορικά ο άλλο. Ναι. Εντάξει, να μην πανηγυρίσουμε. Δεν πανηγυρίζουμε. Το ποδοσφαίρο τη ώρα το διάβασε κανεί. Ή... Ναι, ναι, το διαβάσαμε. Υπάρχει και στο 24. Ναι. Αυτή η ομορφιά. Αυτά είναι ιστορία, παιδιά, να ξέρετε. Ζούμε την ιστορία τώρα. Δηλαδή, σε κάποια φάση στο Facebook, αν έχει απομείνει τίποτα και δεν το έχει κάψει ο Ζούκεμπεργκ ή ο κάποιο γιο του, εγγονό του κτλ. Στο μέλλον, όταν ξέρω εγώ θα λένε εσεί τότε, πού θα πετάμε το ποδοσφαίρο τη ώρα. Λοιπόν, πόνεσαν πολύ με μεγάλα γράμματα. Αβιάζεσαι. Κάτσε να πούμε για την ώρα. Περίμενε, βιάζεσαι. Έχουμε, να μην το πούμε. Να μην κάνουμε, να μην πούμε τι άλλο έχουμε. Α, ναι, να πούμε. Γιατί έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τι έχουμε, για με ενδιαφέρει. Εκεί στο Βέρι Άρης. Διασκέδασε πολύ εγώ, πραγματικά. Εγώ, παιδιά, θέλω το 14 να γνωρίσω. Να σου πω κάτι. Πες ότι έρχομαι εγώ και σου λέω. Σταύρο, χθες έγινε αυτό. Ναι. Έρχομαι μετά 5 λεπτά και σου λέω. Μπερδεύτηκα. Δεν εννοούσα ότι χθες έγινε αυτό. Ναι. Τι εννοούσα, γιατί.
Πώς το κάνεις αυτό, τι? Μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα που μόνο την αλλαγή του 14 να δεις. Στην παλιά Βέρεια, αυτή η καινούργια Βέρεια είναι άλλη Βέρεια. Είναι άλλο αφημί, ναι. Άλλο σήμα. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να αλλάξει χρώμα. Ωραία. Είναι άλλη ομάδα. Μην μπερδεύουμε. Μην μπερδεύουμε τη Βέρεια των Μπικαίων με την προηγούμενη Βέρεια. Ναι, μπερδεύουμε την τότε ομάδα. Ναι. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα. Εντάξει, στην καινούργια ομάδα. Ωραία. Πήραν το προπονητικό κέντρο το οποίο δεν είχε ούτε πλακάκι πάνω. Κάποιος το πήρε και το μετέφερε αλλού, το έβαψε και το έκανε ανακαίνιση. Εντάξει. Το χτίσανε από το μηδέν το μαγαζί, παλεύουνε, ανεβήκαν κατηγορία που με την αναδιάδοση είναι παΐσιος. Θα ανέβεις, αλλά έτσι να μην ανέβεις. Ναι, ναι. Εντάξει. Ή θα παραμείνεις, αλλά θα πέσεις. Το έχουμε και στην πόλη μας. Το έχουμε και στην πόλη μας. Τέλος πάντων. Μόνο εδώ αυτά, παιδιά. Η Βέρεια, λοιπόν, η καινούργια, δεν έχει καμία σχέση με τη Βέρεια που μπήκε ο άλλος αλλαγή και έκανε 6 πέναλτι σε 5 λεπτά. Και δόθηκε το ένα, το οποίο χάθηκε. Και στην επαναφορά, ωραία, πήραν τηλέφωνο οι γονείς των παικτών της Βέρειας, της παλιάς Βέρειας, ωραία, γιατί ανησύχησαν που είναι τα παιδιά τους. Δεν εμφανίστηκε κανείς στο πλάνο. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Μιλάμε για αυτό το παιχνίδι που... Μπαστάνος. Περίμενε. Ναι. Μπαστιάνος. Μπαστιάνος, ναι. Μπαστιάνος είπε ότι τους είπαν... Ήταν το παιχνίδι που παλεύαν οι παίκτες της Βέρειας να κάνουν πέναλτι και από τα δεξιά. Παλεύα, και αλλαγή ο άλλος, ειδική αποστολή. Μπες αγόρι μου, τελείωνε το, οι βλάκες δεν μπορούν να κάνουν πέναλτι. Ο Μπαστιάνος έχει πει στην αρχή. Ωραία. Στην πρώτη τοποθέτηση. Ναι. Στο ημίχρονο, ο πρόεδρος του Άρη, Θοδωρής Καρυπίδης, με δύο συνοδούς του, έβγε και έξω από τα ποδητήρια. Συνοδούς φίλους του, να υποθέσω. Ναι, της ομάδας μας. Την ώρα που η ομάδα μας έμπαινε στα ποδητήρια, αυτός φώναξε προς όλους τους παίκτες ότι πρέπει να χάσουμε από τον Άρη. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο παίζουμε τόσο καλά και είπε ότι πρέπει να παρατήσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Περίμενε, συνεχίζει. Στο τελευταίο δεκάλεπτο παρατήρησα ότι ο Άρης έκανε επιθέσεις μόνο από την πλευρά του αρχηγού της Βέρειας Καψάλη και του συμπαίκτη μου Λαζόπουλου. Ο Καψάλης το προηγούμενο βράδυ ήταν στο ίδιο τραπέζι καφετέρια με τον Καρυπίδη. Έχει πει. Ναι. Όλα αυτά φόβησαν κάποιους συμπαίκτες μου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο συμπαίκτης μου Λαζόπουλος μας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι τον απείλησαν άγνωστοι την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο και το δεύτερο ημίχρονο. Του είπα ότι αν δεν χάσετε δεν θα φύγετε ζωντανοί. Μετά όμως, ο ίδιος... Αυτά είναι όλα ένοργη κατάθεση. Ναι, δεν τα είπε στο μπατανάκι του. Βγήκε χθες στο Sport FM. Και είπε. Και είπε. Είχα άγχος. Και τα είπα όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει. Θα το διαβάσει η αγάπη. Πώς άλλαξε αυτό που λέει ότι παίζανε όλοι από τη δεξιά πλευρά. Ναι. Εκεί πραγματικά με αυτό γέλασε. Λοιπόν, χθες στο Sport FM λέει. Ο κ. Καρυπίδης ήταν στο διάδρομο των αποδυτηρίων και μας είπε πώς παίζετε έτσι. Ποτέ δεν μας απείλησε ή μας είπε να κάτσουμε να χάσουμε. Απλά είπε πώς παίζετε έτσι. Δεν το κατάλαβα πώς το εννοούσε. Στο διάδρομο ήταν, δεν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Ποτέ δεν μας είπε να χάσουμε ή να μας απειλήσει. Ήμουν κι εγώ φορτισμένος πάνω στην ένταση, πάντως δεν μου φάνηκε απειλητικό. Στην ένωση, γιατί του φάνηκε απειλητικό. Γιατί είχε άγχος. Διάβασε λίγο λοιπόν, και γιατί παίζανε δεξιά. Περίμενε. Κατέδεσα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Άρης έκανε επιθέσεις συνεχώς στην πλευρά του Καψάλη με το Λαζόπουλο. Εννοούσα ότι ίσως δεν μπορούσαν να παίξουν από την πλευρά μας επειδή παίζαμε πολύ καλά. Ο Μαϊκόν απ' την άλλη και ο Βιερίνια και παίζανε. Λοιπόν, λέει ο Καψάλης το προηγούμενο βράδυ. Περίμενε. Ήταν στο τραπέζι με τον Καρυπίδη και του είχα δει. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Απλώς είδα ότι τον χτυπούσαν σε εκείνη την πτέρυγα. Δεν ρίχνω εκεί το φταίξιμο για την ήττα μας σε καμία περίπτωση. Στην κατάσταση. Εσύ έπεσε ο Καψάλης. Γιατί τα πέναλτι παριστερά γινόντουσαν. Περίμενε. Στην κατάθεση είπα ότι όλα αυτά φόβησαν κάποιους συμπαίκτες μου. Δεν εννοούσα ότι ο Λαζόπουλος μας είπε ο ίδιος πως κάποιοι τον απείλησαν. Είπα ότι τα παιδιά το συζητούσαν στα αποδυτήρια. Δεν το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Είναι επιτυχία που είπε ο συγκεκριμένος παίκτης που δήλωσε στον αέρα του Sport FM ότι ήταν ο Καρυπίδης στο κήπεδο. Θα μπορούσε να πει δεν τον είδα. Περίμενε. Πάλι καλά. Ήταν στο κήπεδο. Σοβαρά. Ήμουν συγκεντρωμένο στον αγώνα, δεν είδα αν ήταν στο κήπεδο. Ήμουν πολύ. Περιμένετε, λέει. Μπορεί και να έκανα λάθος πάνω στην ένταση. Στην κατάθεση είχα άγχος. Ίσως έκανα λάθος. Ποτέ δεν υπήρχε απειλή από τον Καρυπίδη, ποτέ δεν ήρθε μπροστά μας. Μπορεί εγώ να το είπα και να βγήκε διαφορετικά προς τα έξω. Η ένταση φέρνει και λάθη. Καλά, εννοείται αυτό. Τώρα έχω καθαρό μυαλό και μπορώ να το συζητήσω. Κάπως καθάρισε το μυαλό. Όταν ένας άνθρωπος κάνει λάθος. Το βάλουμε σε διαφήμιση του Άζαξ αυτό. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος κάνει λάθος, πρέπει να βγει έξω και να το διορθώσει. Δεν θέλω να λερώσω το όνομά μου. Ήμουν φορτισμένος. Όταν κάνω λάθος, εγώ το παραδέχομαι και το διορθώνω. Τώρα έχει κι άλλα μετά, αλλά εντάξει, δεν είναι. Αυτή είναι η ουσία νομίζω.
αυτό που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι δεν πήραν το συγκεκριμένο παιδί από το χορτάρι με το που τελείωσε το μάτς. Πάμε λίγο στον Ισαγγέλια να καταθέσεις. Τι ωραία πράγμα. Πέρασαν κάποιες μέρες για να καταθέσει τα όσα είπε αρχικά. Ναι. Ενόρκος. Αυτό που κάνεις κάποιες καταγγελίες ενόρκος και μετά, δεν ήταν έτσι, είχα περίοδο τότε. Ναι, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό πώς γίνεται. Κοίταξε, ιδανικά θα έπρεπε να υπάρξει μια... Το πώς γίνεται, άσε. Έχεις άγχος. Έχεις άγχος, μπορεί μετά την πόλη σου κατάθεση να σου φορτώσουν άγχος περαιτέρω. Ναι. Κάποιοι άλλοι, άλλο άγχος. Πώς λέμε, άλλα βάσανα. Δηλώνεις αυτά. Χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, αγοράκι μου, τι γίνεται. Ναι, όλα καλά. Έμαθα, είπες εσύ αυτά. Εγώ όχι. Για πάρε να πεις ότι δεν. Μάλλον μου ξέρεις το πάνω στην ένταση. Επειδή έχω και εγώ ένταση, αγόρι μου, πάρε λίγο. Τι να αυτό, εντάξει. Ωραία, ωραία. Έλος πάντων, αυτά με την... Πολύ ωραίο αυτό ήταν. Να σου πω κάτι, τις top κολοτούμπες ιστορικά. Ιστορικά. Καημένες με ξελίγει, το είπα, ναι. Αλλά δεν το νομίζω έτσι. Ναι, είπα για τον Καρυπίδη, αλλά δεν μπήκε μέσα. Εγώ είπα ότι ήταν έξω. Δηλαδή, έχει δηλώσει στην καταγγελία του τέσσερα σημεία για τις απειλές, γιατί παίζανε τα δεξιά κτλ. Και βγαίνοντας στο Sport FM, προφανώς έχει όλη την κατάθεσή του στο χέρι. Έχουν υπάρξει διορθώσεις. Και δεν αφήνει τίποτα από την πλάτη. Ναι, δουλεμένο στην προπόνηση. Είπα αυτό, αλλά έγινε αυτό. Ήταν ζωντανό ή ηχογραφημένο. Νομίζω ζωντανό πρέπει να ήταν. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν το άκουσα. Αλλά νομίζω ότι ήταν ζωντανό. Και από δίπλα ξέρεις κάποιος συμβουλάτορας. Πες και αυτό. Αυτό μην ξεχάσεις. Να μιλάει και να το κάνει εδώ. Εδώ, πλάκα. Αυτά λοιπόν με το περσινό Βεριάρης που πραγματικά διασκεδάσαμε πάρα πολύ όλοι. Το παρακολουθούμε, εντάξει. Και διασκεδάσαμε και live, Σταύρο. Live, μα το βλέπαμε. Εγώ πραγματικά, μα δεν πατούσε το κουμπί. Σαν χθες με τον Άγιαξ την έπαθα. Ναι. Προσπαθούσα να πάω παίξω. Τόσο φόβο να μπουν στη μεγάλη περιοχή. Τη δική τους, ούτε οι σύμμαχοι στην απόφαση της Νορμανδίας που είχε βάλει ο Ρόμελ σε όλη την ακτή 800.000 νάρκες. Αλλά φερόμαστε και την παλιά Βέρεια, να επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε, η νέα Βέρεια είναι άλλη ομάδα. Δεν πάτησε παίκτη στη μεγάλη περιοχή. Ναι, μάλιστα. Τι να πεις. Συμβαίνουν αυτά. Τι να πεις. Το άγχος είναι κακό. Εγώ είμαι με εκείνον τον 14, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ποιος έκανε 5 πέναλτι. Σε 5 λεπτά και του δώσαν το ένα. Η πλευρά έφταιγε γιατί χτύπησαν την άλλη. Ναι. Ήταν η αδύναμη πλευρά. Ναι. Τον έκανε χουλιαμά, πιστεύει ο διαιτητής, σου λέει καρέ. Όχι, εγώ ήμουν διαιτητής, αυτό θα έκανα. Α, δεν θα κόψει η πιέση. Αυτό θα έκανα. Δηλαδή, 60 πέναλτι, δεν θα έδινα κανένα. Και αν ερχόντουσαν να διαμαρτυρηθούν, το παίξαχή. Εντάξει, το παίξαχή. Το μαρκάρισμα που δίνει το πέναλτι είναι εντάξει. Είναι πόντο στο. Πώς λέγεται εκείνη η πάλι με τα λάδια, του σοχού που έχουν. Έχουμε και στον σοχό. Είναι και άθλημα του εραστέχνη πλέον αυτό. Παγκράτιο. Είναι πόντο το Παγκράτιο αυτό. Ναι. Ναι, είναι πόντο. Αυτό που λες με τα λάδια που είναι στα πανηγύρια. Ναι. Πλέον είναι και άθλημα του εραστέχνη ΠΑΟΚ. Εδώ και 6-7 μήνες. Πού στο κατσάρι, δεν είχα αφήσει. Τι που δεν είχα αφήσει. Έχει λίγο τις ρίζες του. Κάτι δίνει ο Ραφαήλ. Α, όχι. Για άλλο λέει. Το Παγκράτη δεν είναι αυτό με τα λάδια, ρε. Όχι, το Παγκράτη είναι άλλο. Είναι είδος πάλι. Αυτό με τα λάδια. Αυτό με τα λάδια είναι ωραίο. Κάτσε να γράψω λάδια, ρε. Έχει και ειδικό παντελόνι που μόνο από εκεί μπορείς να πιάσεις. Δερμάτινο. Α, είναι στην έκθεση ήταν μετά. Αυτό σου λέω. Τα αγοράκια ναι, με τα λάδια, χαμπάρι δεν πήρες πάλι. Μη τραπεζούντα. Ποια παιδάκια, 4 κεφάλια σου ρίχνανε. Τα παιδάκια. Πας να χαστούν και από τα παιδάκια, θα πας. Θα κάνεις παιδάκια κατευθείαν. Τέλος πάντων, μα αγανάκτησε. Δίνουμε 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα βαθμό για να αναστευτεί πρωταθλητής. Δεν τον έχει κατακτήσει ακόμα, είναι ημερωτικά. Εντάξει. Αλλά είναι σημαντικό να βρισκόμαστε στο γήπεδο, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια της ομάδας να πάρει τον τελευταίο βαθμό που χρειάζεται για να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Και μετά, εφόσον τον έχει πάρει, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε κοντά στο πρώτο διάλειμμα. Λέμε τους χορηγούς και μπαίνουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα της χθεσινής ψηφοφορίας της Λίγκας. Τι ωραία πράγματα, φίλε. Έχουμε διασκεδάσει αφάνταστα. Τι είναι αυτό, ρε. Τι διαφημίσει. Μπορεί να καεί αυτή η τηλεόραση εδώ, σε ειδική τελετή.
Μίνι βραστήρες από μα ο Σκάι δεν είναι ότι λέει και παπαργές, διαφημίζει και παπαργές τελευταία. Τέλος πάντων, τώρα μην αρχίσω τώρα. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, λοιπόν, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Αντιλαμβάνεστε ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 28.701 εισιτήρια. Ελπίζουμε να είστε τυχεροί στην κλήρωση. Η ουσία είναι ότι στις 2 η ώρα δύο υπερτυχεροί, σαν δύο πλυντήριο αισθάνομαι, θα πάνε στην Τούμπα. Άρα λοιπόν, για δες τα μηνύματα, υπάρχει συμμετοχή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Χθες έγινε χαμός, να ξέρεις. Ναι. Υπάρχει. FM και ενώ πάω κολληματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θυμίζω ότι δίνουμε δύο εισιτήρια και σήμερα για το παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Εύκολη διαδικασία, χωρίς κουίς, χωρίς τίποτα, όπως κάνουμε πάντα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526, η κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Άντε, τελευταίες ευκαιρίες είναι, γιατί από αύριο βγαίνουν κανονικά σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Δύσκολα θα είστε. Θα γίνει ένας χαμός εκεί. Ναι. Όποιος είναι πιο τυχερός ή πιο γρήγορος. Δοκιμάστε λίγο την τύχη σας εδώ. Μπορείτε. Λοιπόν, θα μπούμε στα τη Super League. Τι λέτε? Περίμενε, θα πούμε τι έγινε. Τι κείμενο είναι αυτό? Κάτι έβγαλε το ΑΠΕ Μπεπ. Για το... για το Μαρινάκι, αλλά δεν πρόβλημα να το διαβάσω. Απορρίφθηκε κατά τον Άριο Πάγο η ανέρεση του εισαγγελέα ανωτάτου ποινικού δικαστηρίου Ευάγγελου Ζαχαρή κατά του βουλεύματος για τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη ο Ευάγγελος Μαρινάκης 27 ακόμη άτομα. Ευαγγέλης και οι άλλοι. Ναι. Προφανώς ο αντισαγγελέας είχε αναιρέσει το βούλευμα και ο Άριος Πάγος το ξεανέρεσε, αν κατάλαβα καλά. Ναι, με το δικαστικό έχουμε ένα θεματάκι λίγο. Ειδικότερα το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου με την υπαριθμό μπλα 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 δεν έκανε δεκτό το αίτημα του αντισαγγελέα Ζαχαρή να παραπευθούν οι κατηγορούμενοι μόνο για το πλημμύρημα σύσταση συμμορίας και όχι και για αυτό της αλλίωσης αποτελεσμάτων αγώνων που είναι κακοκαιρματικού χαρακτήρα. Κατόπιν αυτού, 28 συνολικά κατηγορούμενοι για τους τιμένους αγώνες στο ποδόσφαιρο παραπέμπονται οριστικά σε δίκη. Υπενθυμίζεται ότι με τον υπαριθμό μπλα 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 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αναβίωσε η απόφαση του προηγούμενου δικαστικού συμβουλίου με πρόεδρο το σημερινό προϊστάμενο της διοίκησης του εφετείου Κωνσταντίνου Σταμαδιάνου. Δηλαδή για εκείνο το βούλευμα είχε ασκηθεί ανέρεση από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, αλλά τελικά το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου την απέρριψε, επιστρέφοντας τη δικογραφία στο εφετείο Αθηνών. Τα φιλιά μας για ακόμη μια φορά. Αλλά μιλάμε τώρα για. Τι να πεις. Απλώς επειδή το έχουμε δει το έργο και προσφάτως, αν παιδιά αφήσετε καμιά πενταετία την υπόθεση έτσι να αιωρείτε, όλα αυτά παραγράφονται. Οπότε ξέρετε εσείς. Το είδαμε και πρόσφατα, Σταύρο και Αγάπη, που αφώθηκαν 40 άτομα για τις πλαστές ενημερώτητες. Ναι. Δεν προέκυψε, λέει, ενέργειες κακουργηματικού χαρακτήρα. Προέκυψαν πλημελήματα, αλλά επειδή πέρασαν, Σταύρο και Αγάπη, 5 χρόνια, παραγράφηκαν όλοι αθώοι. Όλοι στους δρόμους, αδέρφια. Απόλυτα λογικό. Οπότε και τώρα, και σε αυτή την υπόθεση, άλλος το αναιρεί, άλλος το ξαναναιρεί, άλλος το ξαναναιρεί. Αν αφήσετε 5-6 χρόνια να περάσουν, θα αθωωθούν όλοι. Ή αν αφήσετε την υπόθεση του Τζίλου μια πενταετία, να μπορείς να γυρίσει και ο μετανάστης Δέλτα Μη στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται αυτά. Αν τα αφήνουμε πολλά χρόνια, έτσι μπαίνει στο σιρτάρι και τελειώνουμε. Δεν έχει. Πάμε στα χθεσινά της Super League. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν άκουσαν χθες ζωντανά, ότι επικράτησε ο Μινάς Λεσάνδρου με 8-6 του Μάγκα Κάτσι. Με τους ψήφους, θυμάσαι? Ναι, λοιπόν, άκου. Είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ προφανώς. Παναθηναϊκός. Με δημοσιεύματα Άρης, σήμερα να λένε ότι τηλεφώνημα από Ολυμπιακό άλλαξε τη διάθεση του Παναθηναϊκού. Ναι, και χθες και η Θύρα 13 σε ανακοίνωσή της. Ξεφώνησε. Άρης, Όφη, Λαμία, Πανιώνιος και Απόλλων Σμύρνης. Αυτή δεν είναι παραδείγματά μας.
Όλοι είναι παραδείγματά μας. Όλοι Super League. Α. Τώρα είναι ξεκάρφωμα αυτό. Ναι. Ωραία. Τον Μπάουκ, τον Μάγκα Γκάτση στήριξαν η Λάρισα, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, ο Ξάνθη και ο Πανετολικός. Αυτά. Αυτά για τις ψήφους. Λευκό η Τρίπολη. Ναι, Λευκό η Τρίπολη. Τα Γιάννα. Και Απόν. Ο ΠΑΣ, όπως και η ΕΠΟ που πάντα η ΕΠΟ το κάνει αυτό. Ναι. Και ο ΠΑΣ Απόν. Ναι. Και αυτό είναι παράδειγμά μας. Αυτό και είναι. Ε? Ναι, αυτό και είναι. Εντάξει, στο Βασίλη. Ναι, πλησιάζει. Άπετσι. Τέλος πάντων, εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που από το προηγούμενο βράδυ της ψηφοφορίας ξέραμε τα νούμερα. Θα μπορούσε ο Γκαγκάτσης να πει ότι δεν κατεβαίνω, αλλά ο στόχος του ήταν να κατέβει. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις τα νούμερα. Ξέραμε π.χ. ότι ο Καρυπίδης δύο μέρες πριν θα ψηφίσει Λισάνδρου. Το ξέραμε. Καλά, ναι. Το ξέραμε. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Κανένας. Βέβαια, από την άλλη, και αυτός ο πολιτισμός που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, αυτό το παρολί του Καρυπίδη που το αφήνουν να υπάρχει, αρχίζει λίγο και ενοχλεί, παιδιά, εντάξει. Οι άνθρωποι δεν το κρύβουν, είναι απέναντί μας. Εμείς γιατί πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους? Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αν κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει, να πηγαίνω δύο μέρες μετά το 1-1 στο Μακεδονία Παλάς και να τον βλέπω εκεί. Γιατί? Αφού υπάρχει μία σχέση μίσους, γιατί εμείς δηλαδή να είμαστε πολιτισμένοι απέναντί τους? Δεν λέμε να πας σκοτώσει κανείς κανέναν. Απλά να μην παρεξηγηθώ. Να μην έχεις γενικά... να μην έχουμε σχέση καμία. Ναι. Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση. Εμείς δηλαδή που είμαστε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί τους. Μήπως γιατί ο Άρης κόβει βαθμούς από την Αθήνα. 4-4-2. Μήπως γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν κόβει βαθμούς από την Αθήνα. Ας ξεκαθαρίσουμε την ΑΕΚ. Κέρδισε όταν ήταν η ΑΕΚ εκτός στόχων γενικά. Και ο Άρης είχε μεγαλύτερο κίνητρο και ήταν και πολύ καλύτερο εκείνη την μέρα. Για να τα λέμε όλα. Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής στην προκειμένη περίπτωση. Όταν αυτοί θέλουν να ενωθούν, ενώνονται. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν είχε, ο Γκαγκάτσης κατέβηκε γιατί ήξερε ότι είναι υποχρεωτικό για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να ψηφίσουν Λισάνδρου αν δεν θέλουν να βγει ο Γκαγκάτσης. Άρα λοιπόν οδήγησε τη διαδικασία μέχρι το τέλος. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ο Γκαγκάτσης να πει ότι δεν. Την οδήγησε μέχρι το τέλος και φάνηκαν οι συσχετισμοί. Εδώ λοιπόν καταρρύπτονται πολλοί μύθοι. Πρώτα απ' όλα για τις σχέσεις των τριών. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, όταν θα χρειαστεί, θα είναι αγκαζέ. Γιατί, για αυτό που λέγαμε και πέρσι, που ήταν πάλι αγκαζέ, όχι σε ψηφοφορία, αλλά στα ΜΜΕ για να κλέψουν ένα πρωτάθλημα. Τι ήθελα να πω τώρα, κόλλησε ο κεφαλός μου. Ναι. Έχουμε και λέμε. Οι τρεις κάνουν τα ταλαβεράκια μαζί τους, οι πίτα θέλουν να είναι εκεί. Εντάξει, και όταν μπει κάποιος νέος στην πίτα, έχουν πρόβλημα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι την επικοινωνιακή επιχειρηματολογία την έβγαλε ο Ολυμπιακός μέσω διαρροών του Καραπαπά για το τι υπόθηκε εκεί. Φίλε Καραπαπά, δηλαδή δεν μπορείς να απαιτείς να μπει ο Μαρινάκης στην Τούμπα, ενώ είναι κάτι παράνομο, παράτυπο, τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Βαν Σαββίδης, αυτοτιμωρείται όλο τον χρόνο μην μπαίνοντας στο γήπεδο και τα περσινά. Είναι αν μη τι άλλο ανήθικο να ζητάς αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο να επιτίθεσαι σε αστυνομικούς που έκαναν τη δουλειά τους, γιατί έχεις μάθει εσύ να έχεις υπαλλήλους. Δεν πάω να ξεχάσω εγώ π.χ. το κεκλεισμένο το θηρό μου κουβάλιζαν, ναι, τα χελονιντζάκια μπάτσους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σε γήπεδο χωρίς κόσμο και φλωμώσανε, τα πάντα. Ναι, φλωμώσανε την πόλη με τα κρυγόνα. Εκεί ήταν υπαλληλή σου. Εδώ λοιπόν πλέον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί έχω δυναμώσει. Τότε δεν ήμουν δυνατός, είναι αλήθεια αυτό. Και όταν δεν θα έχεις νομικά προβλήματα, με χαρά να μπεις αυτό. Δεν σε πείραξε ποτέ κανείς. Έκανες την χειρότερη πράξη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου πέρσι, έκλεψες έναν τίτλο δηλαδή με μεταφερόμενο τραύμα από κολόχαρτο
και δεν σε πείραξε πάλι κανείς. Που κανονικά, μη πω τώρα ποια είναι η σκέψη μου για εκείνη τη συμπεριφορά. Να το χάσω, αλλά να μείνει στην ιστορία. Ναι. Η Παναγία των Παρισίων έπρεπε να είναι εκείνη τη μέρα. Στα τελευταία της. Αλλά κρατήσαμε τον πολιτισμό σε ένα επίπεδο. Αποδεχτήκαμε ότι είστε αστείοι, γιατί αυτό είστε. Και φύγατε κύριοι. Δεν μπορείτε λοιπόν να ζητάτε, να απαιτείτε να μπει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στην Τούμπα. Ενώ είναι παράτυπο. Έχει μια τάκα του που λέει στον Καγκάτση: δεν μπορείς να λες στην Τούμπα να κάψουν το πούλμα του Ολυμπιακού, να μην αφήνεις το μεγαλοφέτο του Ολυμπιακού. Τώρα, ο Μάκης δεν μπορεί να πει, όσοι τον ξέρουν, όχι να κάψει το πούλμα του Ολυμπιακού. Ο Μάκης, άμα πει ότι κάψει κάρβουνο να ψήσουμε μπριζόλες, μπορεί να έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Και μετά να ζητάς, λέει, να γίνεις πρόεδρος των ομάδων. Και όπως είπε ο Μάκης Γκάτση μετά στις δηλώσεις του, μιλάμε για κάποια συμπλεγματικά σύνδρομα. Ναι. Πολύ ωραία το έθεσε, νομίζω. Mm. Και εγώ δεν μπορώ να πέσω αυτό το επίπεδο. Καλά, σε κάποια φάση να πέσουμε κι εμείς αυτό το επίπεδο. Δεν είναι κακό. Να ακούστε τίποτα για κανένα σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι κακό. Άρωμα, έχει νόημα. Δεν δηλαδή, μπορεί ο Γκάτση ή ο Γκάτση να γίνει καραποπάς. Ας πάρει έναν δίπλα του. Να γίνει καραποπάς. Να γίνει καραποπάς. Και πάλι δεν να φύγει, να φύγει κανένα ποτήρι. Ναι. Θυμάστε κάτι ποτήρια του κ. Κωνσταντίνου. Ναι. Δεν ξέρω. Να εμφανιστούν κάποιοι υπέρκυλοι. Ωραία. Έτσι κάνανε στις συνεδριάσεις της Λίγκας. Τα έχουν κάνει αυτά. Ναι. Ναι, αλλά παρενέβη ο Σπανός. Ο Σπανός, τι είπε ο Σπανός. Λέει ο Σπανός, πείτε αντρίκια τη θέση σας και μην πάτε να δικαιολογήσετε την ψήφο σας με τις προσωπικές σχέσεις και τελικά ψηφίζετε την ΠΑΕ εναντίον της οποίας έχετε βγάλει ένα σωρό ανακοινώσεις. Μιλάμε για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Το κλείναμε τόσες φορές, ναι. Που ο Ολυμπιακός τον έχει αναφέρει σε άπειρες ανακοινώσεις παύλα διαρροές. Mm. Αλλά τώρα τα ξεχνάνε προφανώς. Ναι, τα ξεχνάνε γιατί τώρα πλέον είναι αναγκασμένοι να πάνε μαζί. Ναι. Γιατί αυτό σου λέει ο άλλος. Πήραν το πρωτάθλημα χωρίς ΒΑΡ. Του χρόνου πέφτει και το ΒΑΡ. Τι κάνουμε εδώ. Ναι. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ενώ υπάρχει στον περίγυρο των ομάδων Παγωμάρα πριν των Παναθηναϊκών που ανοιχτά είπανε. Για το Αλισβερίς με το Αλαφούζο με το Μαρινάκι. Εντάξει. Προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό είναι ορθολογικό. Και πού σας πείραξε ο ΠΑΟΚ, ρε. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ ακριβώς. Έγινε κάτι με διαιτησία φέτος, έχει περισσότερα σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ από ό,τι έχετε εσείς. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις κόκκινες και ο δεύτερος έχει μία. Απάνω από τα βασικά. Πότε, πόσες φορές έπαιξα με παίχτη λιγότερο. Και όχι σε παιχνίδια που μου 5-0. Έπαιξα παίχτη λιγότερο στο ΆΚΑ ενώ ήμουν 0-1. Έπαιξα παίχτη λιγότερο στη Λαμία ενώ ήμουν 1-0. 0-1 δηλαδή κέρδιζα. Έπαιξα με παίκτη λιγότερο. Πού έπαιξα με παίκτη λιγότερο. Στην ΑΕΚ. Τέσσερις κόκκινες έχω. Το είπαμε αυτό. Ναι. Τέσσερις κόκκινες. Τέσσερις. Στον Παναθηναϊκό. Με το Ζαμπά. Με το Ζαμπά. Το πήρα το παιχνιδάκι. Και ποιο άλλο. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Έλα. Μπορείς. Δεν περίμενε, ρε άνθρωπο. Μπορείς. Δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, έχω τέσσερις κόκκινες και έχεις μία. Ναι, και αλλά αυτή η μία ήταν η τέταρτη που πρέπει να φάει ο Ποντένσε. Διάβασα όμως. Η Άκη έχει μηδέν κόκκινες. Τα λέμε και αυτά. Σε ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, τώρα πρόσφατα, που έλεγαν ότι πήραν πίσω τα Σάββατα και τις Κυριακές τους, αυτό το κλασικό, αλλά μας πήραν τα κανονικά γκολ. Τι εννοείς. Τους ακυρώνουν πολλά γκολ, λένε. Δεν ξέρω ποια εννοούν όμως. Ακυρώσανε ένα πρόσφατα στο 4. Ένα ρεζί, ο Ακπομ τι θα κάνει, θα κάνει ολόκληρο αφιέρωμα μια φορά στη ζωή. Το δράμα του Ακπομ θα είναι. Θα παίζει ένα ντοκιμαντέρ για τη Σομαλία και την πειρατεία. Και θα παίζει ο Ακπομ. Ωραία, στο Animal Planet, στο National Geographic, στο History Channel, κάπου τέλος πάντων. Όλο αυτό το χθεσινό αποκαλύπτει βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει ένας φόβος. Παιδιά, ενωθείτε, κάνετε, πάρετε την. Ο Λισάνδρο 10 στέλεχος για να τα λέμε όλα. Ο Λισάνδρο, αν δεν είχε την ΑΕΚ από πίσω που λειτουργεί μου λοχτά, ναι, και όχι προς όφελος του ποδοσφαίρου, αλλά για την κολάρα της, αυτή είναι η. Για την Kim Kardashian της, εντάξει, ναι. Ο Λισάνδρο θα ήταν ένα πολύ καλό στέλεχος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι ανάξια εμπιστοσύνη σε θέματα παρασκηνιακά, εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Θα καεί και ο Λισάνδρο. Επίσης, έχουμε ξαναπάρει popcorn, γιατί παίρνουμε popcorn γενικά τα λεφτά και παρακολουθούμε. Περιμένουμε να δούμε πότε θα σκοτωθούν. Καλά, στην πρώτη στραβή. Τώρα είναι τυχεροί, δεν θα συναντηθούν. Ναι. Έχει το καλοκαιράκι, θα τα φτιάξουν εκεί λίγο. Τι θα φτιάξουν, τίποτα δεν θα φτιάξουν. Αλλά τέλος πάντων, η ψήφο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΦΟ. Της ΕΠΟ είναι. Της ΕΦΟ. Ελληνικός Φαρμακευτικός Οργανισμός. Ναι, ωραία, της ΕΠΟ. Σε κάποια στιγμή θα έρθει. Θα έρθει σε μια στιγμή.
Όχι τον ήχη το ακούμπησε, όχι δεν ακούμπησε, όχι το βάρο, όχι δεν δούλευε το, το όχι βίντεο. Όχι ο Μιλσανίδης θα κάνει και με δήλωση για το Μαρινάκι, το φωτογραφίζει, ναι, ή το αντίθετο, ξανά. Τέλος πάντων, θα δούμε μέχρι που θα πάει αυτή η ιστορία. Εμείς θα, καλό είναι αυτό να είσαι εσύ να παίξω τώρα. Και πραγματικά, δεν υπήρχε πιο χρήσιμο πράγμα από το χθεσινό για να επιβεβαιώσουμε αυτό που ξέρουμε δεκαετίες τώρα και να μην μπορούν να μας πούνε κάτι. Δεύτερη χρονιά σε το επιβεβαιώνουμε. Από εκεί και πέρα να δούμε και τις λεγόμενες θυγατρικές. Πού είναι οι θυγατρικές, δε? Πού είναι οι θυγατρικές, όφι που μας λέγανε. Καλά, όφι και ο Παζιάννα είναι τα 2-38 παραδείγματα. Νομίζω. Ναι, για τον Πανιόνιο το συζητάμε, ξέρουμε καιρό τώρα. Εντάξει, ναι, έχει πάει απέναντι στην εποχή Δάρα. Αυτή είναι η κατάσταση διαμορφωμένη. Δεν υπάρχει πανηγύρι από την πλευρά μας. Απλά είναι καταγραφή. Είναι καταγραφή και είναι και το κέρδος αυτό. Ναι, είναι ένα στίγμα στην ιστορία για τους άλλους. Εμείς δεν έχουμε κανένα θεματάκι. Μια καλά είμαστε. Κάποιοι επικαλούνται ότι μας ψήφισε ο Κούγιας. Παιδιά, ο Κούγιας έτρωγε ξύλο τις προάλλες από τον Μελισσανίδη μέσα σε κλαμπ. Ψηφίζει τον Λισάνδρου. Όσο και να ξεπερνάς κάποια πράγματα, τα σούτια δεν τα ξεπερνάς. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ξύλο με τα μουσική δηλαδή στο κλαμπ. Ναι. Και άγριο ξύλο. Έμαθα. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Θα βγει αλλά... ο κ. Κούγιας να μας το πει. Δεν ξέρω, μακάρι να βγει. Εντάξει, θα ψηφίσει η Λισάνδρου. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τη διαρροή, ψηφίσαμε Λισάνδρου για το πρόσωπο και μόνο. Αυτή είναι του Παναθηναϊκού, για το πρόσωπο ψηφίσαμε Λισάνδρου. Για το πρόσωπο, τι είναι, του αρέσει το πρόσωπο. Να κάνει μια πλαστική ολαφούς, δεν μοιάζει εμένα. Πιστεύουν τους τόπους. Και ο Ολυμπιακός το δικαιολογεί ότι πιο πολύ είναι η ψήφος μας εναντίον του Γκαγκάτση και λιγότερο υπέρ. Επειδή λάβεις τον Μαρινάκη να πει στο γήπεδο. Ναι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ξέρουμε ότι στο λεκανοπέδιο κερδίζεται κάθε χρόνο τα κολομπάρια. Είναι τα γνωστά καλυστία, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μια πόλη του αέρα. Εγώ το λέω χρόνια και σαν αγορά και σαν νοοτροπία. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάς με έναν ταλαβερτζή Αθηναίο, θα κάνεις ότι τον ακούς. Δεν πιστεύει τίποτα από αυτά που λέει. Παίζει ρόλο. Είναι ο Άμλετ. Ναι. Εντάξει. Τα λέω στους δικούς μας χρόνια. Μην τους πιστεύετε. Ό,τι λένε, θα πιστεύετε αντίθετο ακριβώς. Δεν είναι ψεύτες. Παίζουν ρόλο, ρε αγόρι μου. Έχουν βρει τι θα πούν στην αγάπη. Αυτό λέει το, ξέρω εγώ, το μνημόνιο τάδε, παράγραφος τάδε. Αυτό πρέπει να πω στην αγάπη. Αυτό πρέπει να πω στο στέλιο. Ναι. Είναι το κλασικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ όποτε θέλω να τους ξεφωνήσω. Γιατί τους έχω ζήσει, είμαι από εκεί, 14 χρόνια έζησα, εντάξει. Κατεβαίνω κάθε μήνα για τα λαβέρια. Ωραία, για τα λαβέρια εννοώντας διαφημιστικές και τα λοιπά. Ναι, ναι. Εντάξει, για να, όχι να πάω να πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι τρέχουν στον δρόμο, τρέχουνε. Και αν σταματήσεις να του πεις γιατί τρέχεις, δεν ξέρει. Περπατάω, δεν φαίνεται. Δεν ξέρει. Πρέπει να δείξει αγχωμένος ότι είναι busy. Ωραία. Είναι τέτοια άτομα. Είναι Πελοπόννησος, ρε αγόρι μου. Άμα δεν πας με την πόδι του ξαδέρφη σου, σε διώχνουνε. Και κάτι αμαλιάδες, κάτι πύργοι, κάτι... Ναι, σε διώχνουνε. Έλεγαν τα κάνανε και μετά πήγαιναν να κλείνανε μοτέλ. Εντάξει. Δεν έχω σόι να σου πω. Σου λέω εγώ. Στον πύργο. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση παγιωμένη. Οι άνθρωποι είναι ταλαβερτζίδες. Και ξαφνικά, ενώ ελέγχουν τον ταλαβέρι, εμφανίζεται ο άλλος που δεν ξέρει τι έχει. Ωραία, μπορεί να πει, ξέρω εγώ, εκεί που κάθεται, πήγε να πάρει ένα ελικόπτερο ο Σαββίδης. Ωραία, του λέει με μασημένος ο πολιτής, ρε αδερφέ, 7 εκατομμύρια κάνει, δώσε 2. Τι δώσε 2, ρε. Αλήθεια, αλήθεια. Δώσε 2, είπε. Ωραία. Και λες και αγοράζει, ξέρω εγώ, λιγκουίνια μπαρίλα, τα αγαπημένα μας. Πάρε 2 πάκους. Μακαρόνια αβέζ. Αβέζ. Okay. Λιγκουίνι δουλεύουμε. Λιγκουίνι δουλεύουμε, λίγο πιο ακριβό από το παραδοσιακό μακαρόνι. Αλλά παιδιά με μπαρίλα λιγκουίνι είμαστε. Άμα δεν βρούμε φρέσκο. Γιατί στη Σταυρούπολη τα κόβαμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν. Από την λιγκουίνια. Ο Ιβάν, ναι. Πιάσε 2. Πιάσε 2, είπε. Εμφανίζεται λοιπόν ο Ιβάν και ο Ταλαβερτζής από εκεί που πουλάει αέρα τόσα χρόνια. Αέρα τώρα, εντάξει. Έλα εδώ και ο πρόεδρος εμπιστεύει εσένα. Και τι ωραία τα γράφει ο συνάδελφο. Τι ωραία τα γράφει, του χτυπάει την πλάτη. Ευρώ δεν παίρνει ο συνάδελφο. Του τσαπατρώνει το χρέωμα, να ξέρετε. Ωραία. Όχι η top. Η top είναι όλοι ταϊσμένοι. Οι άλλοι από κάτω. Και τι ωραία τα λες και τι Ολυμπιακάρα είσαι εσύ, αγόρι μου. Που όπου τι ωραία τα γράφει για τον Παναθηναϊκό. Τι έτσι. Του κολομπαρεύουν όλου.
ψήνονται μεταξύ τους, αλλά είναι στο μηδέν. Όλοι. Ξαφνικά εμφανίζεται ο άλλος, αρχίζει τα κουμπάει. Λε, τι γίνεται εδώ, αυτός τι χαλάει την πιάτσα. Κάτσε να ενωθούμε λίγο. Κάτσε λίγο να. Παίρνει και πρωτάθλημα. Πήγε, πήρε ένα πέρσι, το κλέψαμε, εντάξει. Πω πω τι βλάκες είναι αυτοί, τους κλέψαμε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι βλάκες αυτοί, εσείς είστε μπάσταρδοι. Έχει διαφορά. Εσείς είστε συχάματα. Εντάξει, το κλέψατε. Αλλά αυτοί θεωρούν. Δεν μπορείτε να πάρετε ούτε το δοσμένο πρωτάθλημα. Ναι. Ο Τσίπρας το έδινε μέχρι το Μάρτιο. Μετά δεν μπορείτε να πάρετε το δοσμένο. Θα έλεγα τίποτα για συγκεντρικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, αλλά πώς τον αέρα. Φέτος το πουλήσαμε όλα και το πήραμε. Ναι, φέτος πουλήσαμε 5-6 λίμνες για να το πάρουμε. Του χρόνου θα πουλήσω τον Παρθενώνα. Θα πάρει τον αγοράσει ο Ιβάν και θα πουλήσω τον Παρθενώνα. Θα πάει το κτίριο όλο με τις καριάτιδες. Πρώτη εδώ. Με τα μάρμαρα του. Στην Αγγλία που μάθαμε από ένα φίλο ότι είναι. Στη Γαλλία. Να μην μας πέραν, τι είπε. Να μην μας πέραν τα μάρμαρα. Να μην μας πέραν, λέει, τα μάρμαρα. Θεία δίκη. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η Αθήνα, παιδιά. Είναι τα λαβερτζίδες. Τι μπορεί να κάνει ο Ιβάν του Παρθενώνα. Γραφεία. Να τον αγοράσει. Ναι, τι να τον κάνει. Να τον αγοράσει, δεν έχει. Θα σκεφτεί, ρε, κάτι. Εντάξει. Η γραφεία της, του Open. Του Open. Είναι και Open. Περνάει και το υπόγειο μήνυμα. Πάμε στο εξωτερικό στούντιο. Ναι, πάμε στο εξωτερικό στούντιο. Θα βγαίνει η Κατερίνα καινούργιο σαν την Αντιγόνη. Σαν τη Θεάθηνα. Το έχει. Θα βγάλει λίγο αυτά. Κάτι επιπλέον που έχει βάλει, κάτι τα μάτια που είναι σαν τους νεκρούς στο Game of Thrones. Εντάξει. Θα αλλάξει λίγο το κόνσεπτ. Θα γίνει πιο φυσική. Μου αφήσει και λίγο μουστάκι εδώ. Λίγο χλούδι. Για να γίνει πιο αρχαία. Εντάξει, και θα πάμε. Πάρουμε και τον Παρθενώνα. Συχάματα. Μικτή βλάχων. Τέλος πάντων. Ναι, το είδαμε το ρολόι. Το μη κάνουμε. Το είδαμε. Τι να κάνουμε. Εδώ σολάρουμε, κυρία μου. Διασκεδάζουμε τον κόσμο. Έλα, είναι σωστό. Είναι επαγγελματίας. Αποθεώνουμε. Ποιο ρε, 12 και 20 έχω βάλει, είναι 400 κιλά σε δύο γραμμές τώρα, τι να πει κοπέλα. Όχι, τους είπε, είναι επαγγελματίας, μας λέει να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, ο Στέλιος έχει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι όλοι χθες είδαμε το μεγάλο Άγιαξ. Ας το φίλε, δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι εκπληκτικός ο Άγιαξ. Είναι μετά την ομάδα του Κρόιφ η μόνη ομάδα που μπορεί να συναγωνιστεί, για τον Άγιαξ μιλάω, την ομάδα του Φανγκάλ. Τη θεωρώ εκείνη την ομάδα ένα κλικ πιο πάνω. Θα δούμε. Γιατί ήταν και λίγο πιο ψημένοι παίκτες. Αν το σηκώσει τώρα, είναι στο επίπεδο Φανγκάλ. Ναι, τη θεωρώ λίγο πιο εντυπωσιακή την ομάδα του Φανγκάλ, γιατί οι παίκτες ήταν λίγο πιο ψημένοι. Δηλαδή, κράτησε περισσότερα χρόνια και ο κορμός. Αυτή δεν θα κρατήσει. Ήδη... Δεν θα κρατήσει, ήδη και φύγει ο Ντεγιόνγκ, αλλά λάθος. Και ο Ντελίκτ είναι για να φύγει. Λάθος. Αυτοί τους παίκτες τους κρατάς μια διετία, παίζεις ένα ποδόσφαιρο που μένει. Γιατί τώρα, άλλο τώρα μία σεζόν. Τα φιλιά μας τα τσακάλια που θέλανε Άγιαξ το καλοκαίρι, να τα στείλουμε. Μέσα σε αυτούς και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Κόβει το μάτι τους. Κόβει. Η οποία αποθέασε βάλουμε... όμως χθες τον Άγιαξ. Να τους βάλουμε σκάουτερ, να τους βάλουμε στον ΠΑΟΚ όταν τελειώσει η καριέρα τους. Θα σου πει κάποιος, ρε φίλε, όμως, κοίταξε το καλοκαίρι ο Άγιαξ ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του. Είχαμε παίξει με τη δεύτερη ομάδα του και φάγαμε 4. Δεν λέει κάτι αυτό. Ποιο βλέπεις Σταυρό τελικό φέτος, αν και είναι λίγο πρώιμο. Δεν βλέπω ακόμα, ρε. Ποιο θα ήθελες, ας ποιο βλέπεις. Κοίτα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα δεδομένα, οι τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν είναι η Μπαρτσελόνα. Έσφιξε η City μετά το 1-0, δεν γίνεται να μην βάλει τότε με ένα γκολ. Λέω εγώ. Ναι. Έσφιξε λίγο η City. Δεν έχει χωρίς σημασία. Χωρίς Χαρκένη, χωρίς Ντέλε ενδεχομένως. Ο Ντέλε παίζει. Ναι, τελευταία είναι λίγο αλλού για αλλού. Έχει και τον Σόγκ που κλάνει και μπαίνει γκολ. Ναι, δηλαδή παίζει. Ναι, και έχει και τον Έριξεν που όταν ο Έριξεν είναι σε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Θα δούμε. Είναι η City τέλος πάντων που αν καταφέρει να περάσει την Τότεναμ, γιατί έσφιξε, αυτή είναι η αλήθεια, και είναι και ο Άγιαξ. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να παιχτεί ο Άγιαξ. Θα το αναλύσουμε και μετά στο Repress. Συνεχίζουμε και τρέχει ο διαγωνισμός για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχετε ακόμα 40 λεπτάκια. Καλά, στον ΠΑΟΚ τι κάνουν, κοιμούνται. Η Κάντιθ έχει στείλει ανοιχτή πρόσκληση στον Κριστιανό. Εμείς γιατί δεν κάναμε ένα tweet. Να κάνει τι. Έχει κάνει tweet η Κάντιθ χθες το βράδυ. Η Κάντι άκουσα. Η Κάντι. Και εσύ ρε. Δηλαδή, γεια σου Κριστιανό.
Μη στεναχωριέσαι για τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ. Έλα στην Κάντιτ και σε δύο χρονάκια θα είμαστε εκεί να παλεύουμε. Το που σκέφτομαι βολεύει, Σταύρο και Αγάπη, να κάνουμε φιέστα με τη Γιουβέντους, όπως γράψανε. Βολεύει, βολεύει. Όλα και τον Πάουκ είναι, ναι. Πουλίζεται και, το... Έλα, η Κάντιτ και την πρόκληση του Champions League. Έλα, η Κάντιτ κάνει άλλη μας τον Κριστιάνο, ας κάνει και Πάουκ. Λεφτά έχουμε. Γιατί όχι. Δεν μου αρέσει. Όχι. Όχι. Δεν σου αρέσει ο Κριστιάνο. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τέλειο. Okay. Ό,τι πεις. Αυτά λοιπόν και για το Champions League, περισσότερα μετά τις 2. Story Press. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Ναι, να μην ανοίξουμε γραμμές. Για να ανοίξουμε μετά γραμμές. Το διάλειμμα. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Ο ΑΚΠΟΜ αυτό ότι προπονείται με το χέρι έτσι. Έχει μετρήσει κανείς. Τι είναι στο χέρι έτσι. Πού είναι έτσι το χέρι του, δεμένο. Έχει μετρήσει κανείς πόσες φορές πέφτει μέσα στο παιχνίδι. Πολλές. Έτσι χτύπησε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω και πολύ αισιόδοξο το σενάριο ετοιμότητας του ΑΚΠΟΜ άμεσα. Εγώ πιστεύω θα το έχει στο μυαλό του και θα προσέχει. Θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και θα προσέχει. Γιατί όχι. Εντάξει, ζυχαίρι είναι. Μπορεί να παίξει. Μια χαρά θα είναι. Εσύ τώρα και τι λες. Ότι αν βάλει κανένα γκολ και θα θέλει να το πανηγυρίσει, είμαστε δύσκολα. Για να μην το πανηγυρίσει. Αλλά μπορεί να πειράξει κάποιος όπως ο Κουλούρης. Που δεν πανηγύρισε, αλλά πείραξε. Είναι και αυτά. Αλλά. Εντάξει, όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Πάντως, χθες προέκυψε ότι το τρόπαιο θα είναι στην Τούμπα. Α, ναι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το βαθμό που χρειάζεται. Ανακοινώθηκε κιόλας. Από τη Super League. Καλό είναι αυτό. Αν θα γίνει φιέστα, να γίνει και με το τρόπαιο. Αυτό τη Super League δεν είχε λογική ότι πρέπει μια ομάδα πρώτα να διασφαλίσει μαθηματικά και στον επόμενο εντός έδρας αγώνα θα υπάρχει απονομή. Άλλωστε, το μάτς Κυριακής είναι το τελευταίο εντός φέτος του ΠΑΟΚ. Οπότε, αν με το καλό η ομάδα τα καταφέρει, που θα τα καταφέρει, θεωρούμε όλοι, δεν υπήρχε λόγος να γίνει η παραμικρή φιέστα στους σημάδες. Τώρα εκεί θα πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη, να διατηρήσει το αίτητο. Έτσι είναι, Σταύρο. Δεν είναι λόγια φιέστα στους σημάδες. Κοίτα, τώρα έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Τι θα κάνει ο. Ο Λισάνδρου. Ποιο είναι ο Λισάνδρου, θα πάλι... είναι. Γιατί δεν έχουμε θέμα με τον Λισάνδρου, παιδί. Όχι, δεν μπερδεύεστε. Θα είναι αυτό ο Λισάνδρου. Αυτά τα βλάχικα θα έρθει ο Λισάνδρου. Όχι, ρε, στο γιατί λέω, να μην έρθει ο Λισάνδρου, δεν δηλαδή. Δεν το λέω σαν πρόσωπο. Το λέω αν θα έχει. Επειδή έγινε τώρα η αλλαγή, θα είναι αυτό που θα έρθει. Λογικά, ναι. Ισχύει δηλαδή άμεσα. Λογική λέει αυτό, ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, με τον Λισάνδρου πάω και κανένα θέμα. Ίσα ίσα, δηλαδή η σχέση Λισάνδρου Γκαγκάτση είναι άψογη. Ναι, άλλο αυτό το κομμάτι. Ναι, δηλαδή, ναι, μην λαϊκίζουμε, αυτό λέω. Δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί να έρθει ο Λισάνδρου, να δώσει το τρόπαιο, όλα καλά. Ναι, μην μπερδευόμαστε. Λέω, δεν ήταν σίγουρο, γι' αυτό το λέω. Δεν σου λέω σαν πρόσωπο. Δεν, ναι, είναι κάτι που δεν μας απασχολεί. Ποιος θα το δώσει. Να μου το φέρουν εδώ, το κρατήσω. Εφόσον πάρω ένα βαθμό με τον Λεβαδιακό. Εντάξει. Ένα βαθμό θες. Ναι. Επί της ουσίας τώρα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο Πανιόνιος Γιάννενα. Αν τα Γιάννενα δεν κερδίσουν, έπεσαν οριστικά. Ναι. Νομίζω. Για βάλε βαθμολογία λίγο στέλνιο. Λοιπόν, βαθμολογία. Βάλε τη μεγάλη, να μην μπερδευτούμε λίγο. Μεγάλη, μεγάλη. Ναι. Τα Γιάννενα έχουν 27. Ο Όφη έχει 28. Η Τρίπολη έχει 29. Άρα, άμα χάσει. Αν κερδίσει ο Όφη, καβαλάει την Τρίπολη, μαζί παίζουν Όφη Τρίπολη. Ναι, ναι. Και μετά απλά, η Ξάνθη παίζει με τον Απόλλωνα, νομίζω τελειώνει το παραμύθι για αυτήν. Λοιπόν, ΑΕΚ Λάρισα, Ξάνθη Απόλλων. Ναι. Λογικά θα τελειώσει η Ξάνθη, δεν θα έχει το παραμικρό άγχος. Γιατί, ναι. Γιατί με 31 έχει ένα φόβο. Κοίτα... τώρα. Αλλά αν πάει 34 δεν είναι. Πώς θα πέτρε, σε πάρει 5 πόντους. Όχι, 31 έχει τώρα. Όχι, 29. Α, συγγνώμη. 29, έβλεπα την ΑΕΛ. Okay. 29 έχει Ξάνθη. 32. 32. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Αδιάφορο. Λαμία Ολυμπιακός. Αδιάφορο. Επίσης. Όφη Τρίπολη, αίμα και άμμος. Κανονικά. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αίμα και άμμος. Αίμα και άμμος. Αίμα και άμμος. Δεν σαν τραγουδικιά μου. Ναι. Πανετολικός Άρης. Αν μπορούσαν να μην ταξιδέψουν, δηλαδή. Ναι. Καλό θα ήταν. Ισυχή. Ένα ωραίο over, βέβαια. Και Πανιόνιος Παζιάννα. Ο Πανιόνιος με 35. Σωμένος. Άγχος 0.
Γιάννα με 27. Το τελευταίο. Ναι, όμως αν τα Γιάννα κερδίσουν. Θέλουν νίκη με τον ΠΑΟΚ για να σωθούν. Ναι. Και λοιπόν εσύ μια εβδομάδα πριν το τελικό πρέπει να πας σε μάχη. Ναι. Θα μου πεις ότι τα Γιάννα δεν κερδίσανε άλλους και άλλους. Καλά. Ναι, θα πας να ρίξεις τα Γιάννα. Τι κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή. Όχι όμως θα είναι εύκολο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ μεγάλο στόχο. Που είναι το αίτητο. Πλέον είναι πολύ μεγάλος, βέβαια. Είναι τεράστιος. Δεν μπορεί να φτάσει στη τελευταία αγωνιστική για το χάσει εκεί. Άρα λοιπόν το Πανιώνιος Γιάννενα είναι πολύ κομβικό για να πάμε χαλαρά τελευταία αγωνιστική. Σχετικά χαλαρά. Γιατί κοίτα να δεις τώρα. Άμα έρθει χ το Όφι Αστέρας Τρίπολης, πόσο είναι, πόσο πάνε. 30 ο Αστέρας, 29 Όφι. 30 ο Αστέρας, 29 Όφι. Τελευταία αγωνιστική που παίζουν αυτοί. Τελευταία αγωνιστική Ατρόμητος Σόφι. Ναι. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. Η Τρίπολη παίρνει τρίποντο. Όφι δύσκολο. Και Όφι το παίρνει. Στον Ατρόμητο. Αλλά Ατρόμητο Σόφι. Ένα χι να πάρει. Τελευταία αγωνιστική θα παίξουν εντάξει. Αδιάφορος με ενδιαφερόμενο. Αλλά δεν το θεωρώ και τόσο εύκολο. Αλλά το Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος άνετα. Ας πάμε στο σενάριο ότι κερδίζει ο Όφι και κερδίζει και Τρίπολη τελευταία αγωνιστική. Πόσο πάνε αυτοί. Όχι, τελευταία. Ο Όφι κερδίζει την Τρίπολη και η Τρίπολη κερδίζει τον Πανιώνιο. Ωραία. 31 ο Όφι, η Τρίπολη 32. Και τα Γιάννη άμα έχουν χ με τον Πανιώνιο. 28. Πάλι τα Γιάννη είναι δύσκολα. Ισοβαθμία νομίζω ότι την έχει. Τέλος πάντων. Δύσκολα πάντως λογικά ο Πας Γιάννα να πέσει από τώρα. Από την Κυριακή αυτή και να μην έχει την παραμικρή ελπίδα. Όλο και κάτι θα θέλει. Ναι. Κοίτα, αν κερδίσει ο Όφι, ο Όφι παίζει πάμε στον Ατρόμητο. Μετά θα θέλει να χύσει τον Ατρόμητο. Όχι, αυτό είναι η τελευταία αγωνιστική. Ναι, αυτό λέω. Μετά θα θέλει να χύσει τον Ατρόμητο ο Όφι, αν κερδίσει την Τρίπολη. Να. Είναι, αλλά Ατρόμητος είναι. Πιο δύσκολο, άξ, θεωρητικά. Φυλάκια εκεί, αγκαλιές. Βολικό χ. Στην Ιταλία αυτά είναι 15 θα δίνουν. Άρα πιθανότατα την ώρα του Πας Γιάννη ένα ΠΑΟΚ, αν δεν κερδίσει, επαναλαμβάνω, ο Πας στον Πανιώνιο, που νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Αν κερδίσει λοιπόν σενάριο να κερδίσει ο ΠΑΣ, πάει 30. Ναι. Ναι. 27 είναι τώρα. 30. Άρα έχει ελπίδες. Και αυτό που λέει ο Στέργιος ότι... Όλο και κάτι θα θέλει. Ναι. Το να μην θέλει τίποτα... Εντελώς αδιάφορος να είναι συμβεί... δύσκολο. Όχι, πρέπει να μην κερδίσει τον Πανιώνιο. Ναι. Και πάλι μέχρι το 30 μπορεί να θέλει. Θέλει, δεν θέλει. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Με το καλό να φτάσουμε εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα αυτό που είπες, ότι ακολουθεί ο ημιτελικός κυπέλου. Ο τελικός. Ο τελικός, ναι. Ο τελικός κυπέλου. Ναι. Όχι ότι ημιτελικός θα είναι εύκολος. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, το 2-0 είναι ξεκάθαρο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, έτσι και αλλιώς, αλλά για αυτό τον ΠΑΟΚ είναι τεράστιο προβάδισμα. Αλλά δεν νομίζω να περιμένει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει βόλτα στην Τρίπολη. Όχι. Και όσο και ο Αστέρας να έχει το μυαλό του στην παραμονή. Είναι τελικός κυπέλου είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Αλλά όντως είναι, το μάτς αυτό είναι μία εβδομάδα ακριβώς πριν τελικό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι τότε τέλος πάντων. Αλλά έχουμε δρόμο, όπως και να έχει. Πρώτα είναι την Κυριακή το μάτς με τον Λεβαδιακό. Όπου θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα βαθμό τουλάχιστον για να γίνει η στέψη κανονικά μετά. Ναι. Μετά το παιχνίδι. Που ανακοινώθηκε χθες και από την Super League αυτό. Θέλετε να πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με γραμμές. Ναι. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεν μπορούμε να πάμε αυτά που συζητούσαμε εκτός ένα. Δεν μπορούμε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Τι να κάνω. Να ηρεμήσεις. Τι να κάνω. Γελάμε όλη την ώρα. Τι να ηρεμήσω. Θα νομίζει ο κόσμος ότι μαλώνουμε εδώ. Επειδή γελάμε. Δεν ξέρω τι γελάμε. Να ηρεμήσεις είπες. Να ηρεμήσεις γενικότερα. Σε βλέπω σε μια ένταση. Ή όπως σου είπε Σταύρο πριν το διάλειμμα, σβήσε. Καλά σε κάνει. Σβήσε. Τακ, το χαστούκι. Όπα, ε. Αν ήμουν άλλο, κανονικά. Σιγά, βρε. Αν ήμουν από Αμαλιάδα. Αμαλιάδα. Τι έπαθα με την Αμαλιάδα, σήμερα δεν έχω ιδέα. Είχα μια φίλη εκεί και μου λέει, Σταύρο, 6 μήνες, κανένας δεν. Λέω, βρες κάποιον που σου μοιάζει.
Για να είστε σαν συγγενείς, λέω. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν τα υιοθετώ αυτά. Σας ενημερώνω ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μυρίσει ζωντανά στο Real FM 97,8. Θα συνδεθούμε. Θα μας τα πει όλα. Ποτέ. Ευθείας όμως. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ας ανοίξουμε. Άμα θέλει να πάρει κάποιος να πει κάτι. Αν έχει κάποια άποψη, κάποιο που δεν καλύψαμε, που δεν πιστεύω. Κάποιο που δεν καλύψαμε. Κάποιος μπορεί να μην κατάλαβε κάτι από αυτά που είπαμε. Ναι, όπως μοτέρ. Έχουμε ένα θεματάκι στο ρο. Δεν το λέω καλά, εγώ φταίω. Το λένε και οι δυτικές συνοικίες. Σε μπαρ και σε μοτέρ. Το τραγούδι το. Δυτικές συνοικίες και έσκαι την περιοχή εγώ και λέω τι λέει. Για μοτέρ, κλέβουν μοτέρ. Στις δυτικές συνοικίες είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά, ναι. 2-3-10-287-888, τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 107,4. Βλέπεις το κουτί που βάλαμε εδώ. Ξέρεις τι ωραία είναι τα ακουστικά πλέον. Το ξέρω, το φοράω τόσες μέρες. Κανονίστε να το χαλάσετε και αυτό. Ναι. Αγάπη. Σε ένα μήνα. Ξέρεις πώς αλλάζει το βίσμα, ή θα σου εξηγήσω. Αν θα βάλω στην τρύπα. Όχι, θα το βγάλω. Με μπερδεύεις με άλλους, αγάπη. Ναι. Δεν ξέρεις πώς γίνεται, αλλά έχουμε γραμμούλα. Πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Έλα, Σταύρο. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε. Μόνο σε σένα θα μπορούσα να το πω αυτό. Ναι. Γιατί μόνο εσένα θεωρώ εκεί μέσα ότι θα μπορούσε να το καταλάβεις κιόλας. Έτσι, μπράβο. Φίλε, η έξυπνη, ο μικρός Σέλντον. Περίμενε, μην δίνεις εύσημα να μην έχουμε και... Ναι, μην γίνει κολοτούμπα μετά, ναι. Ναι, να μην γίνει καμιά κολοτούμπα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Καγκάτσι. Το Μάκη. Το Μάκη, ο οποίος είναι γιος του γνωστού. Εντάξει. Λοιπόν, πέρα από τους Αριανούς που βγαίνουν και το λέναν επίσημα, η ΠΑΕ Άρης βγήκε επίσημα και είπε ότι ψήφισε τον Λισάνδρο γιατί ήταν ο Γκαγκάτσι και επίσημα λέω, επίσημα. Επίσημα όχι, ήταν... δεν υπάρχει το πράγμα. Διαρροές, έτσι γίνεται αυτό. Διαρροές. Φυσικά και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, έχουν και δικηγόρους εκεί μέσα, έχουν και τέτοια. Mm. Θα προσέδιδε οικογενειακή ευθύνη. Θα προσέδιδε συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, το μετέπειτα είναι η συλλογική ευθύνη. Ναι. Ο ορισμός του φασισμού. Ο ορισμός. Όχι εντάξει. Ναι. Είναι ο ορισμός του φασισμού. Βέβαια, απέδευτη παραγωγή και δημοσιογράφοι εκεί μέσα, σαφώς και τα αφήνουν αυτά, περνάνε στον αέρα, τα αναπαράγουν και τέτοια. Πού να πάει το μυαλό τους τώρα αυτή. Είναι ο ορισμός του φασίστα, του καθαρόαιμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Να είσαι καλά. Yeah. 2-3-10-287-888. Για Super League, για ΠΑΟΚ. Αυτό που γίνεται με τον Μάκη τον Καγκάτσι, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε ο Μάκης Καγκάτσης στη ζωή του ΠΑΟΚ, υπήρχε η σύνδεση με τον πατέρα του, λογικό. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο από το ποιος είναι ο πατέρας του. Με τα καλά και τα στραβά του. Πολλά στραβά ο Βασίλης. Έχει και καλά. Αλλά και πολλά στραβά και πολύ φορτωμένο παρελθόν. Ναι, όντως. Εντάξει, αυτό είναι το γεγονός. Ο Μάκης είναι το παιδί του. Κάποιος δηλαδή κίνησε τη διαδικασία, μεγάλωσε το έμβριο και βγήκε ένας νέος άνθρωπος. Εντάξει, δεν ήρθε με τον Πελαργό, ούτε εμφανίστηκε ο Κρίνος. Λογικά. Λογικά. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο normal. Αν πιστέψουμε, υπάρχουν μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι δεν έγινε με την πράξη και ότι εμφανίστηκε η Παναγιά Μακής Καγκάτσης, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και αυτοί οι τύποι. Ναι, okay. Δηλαδή, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτά που βλέπω στη χώρα μας πλέον. Ισχύει αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο Μάκης Καγκάτσης δεν είναι κανένας 20χρονος πλέον. Μπλέχτηκε στη ζωή του ΠΑΟΚ στα 26 του και είναι τώρα 40 κοντά. Ναι. 38-39, κάπου εκεί είναι. Έχει μια πορεία στο χώρο. Η οποία πορεία δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα του. Καμία όμως. Εγώ που μιλάω με όλο τον πλανήτη και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχω επαφές με όλες τις ομάδες, με όλους τους εκπροσώπους. Δηλαδή ξέρω ποιο είναι το κλίμα για το κάθε στέλεχος του ΠΑΟΚ δεξιά και αριστερά. Αν εξαιρέσεις την ομάδα διάλυση του ποδοσφαίρου, όλοι οι άλλοι, όταν μιλάνε για ΠΑΟΚ, μιλάνε για Ιβάν και Καγκάτσι. Με καλά λόγια. Ωραία.
Αυτό που είπε ο φίλος πριν, που αφήνουν να πέφτει η λάσπη στο Μάκη τον Καγκάτση, ενώ η πορεία του είναι διαφορετική, ενώ κανείς δεν έχει την ψυχή πλην των συχαμένων να βγουν ανοιχτά να πούν κάτι κακό για τον Μάκη, αλλά αφήνουν το αλήτικο είναι ο γιος του Βασίλη. Ναι, παιδιά, όλοι κάποιον. Παιδιά είμαστε. Είναι χαίρο πολύ αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Τι θα πει. Να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί να τον ακολουθεί μια ζωή, ναι, αυτό, ας πούμε. Τον Βασίλη Καγκάτση, βέβαια, που τον έχουν γενικό γραμματέα στη Λίγκα, όλοι τους. Δεν εφαγώθη. Δεν εφαγώθη. Είναι εκεί. Άρα λοιπόν, η υποκρισία σε ένα ακόμη κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η αλητεία που δεν έχει κανείς την ψυχή, γιατί είναι κότες, να βγει να πει παιδιά ο Μάκης, δεν έχει καμία σχέση με τον Βασίλη. Καμία. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Πάντα προσπαθεί να είναι ενωτικός. Εντάξει, θα βγάλει μια αντίδραση όταν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ πλήττονται. Και αυτή θα είναι κόσμια. Αλλά αυτή, η Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Στην Αθήνα δεν θα το ακούσεις αυτό. Πλην των Ολυμπιακών. Ωραία. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορείς να κρίνεις κάποιον επειδή ο πατέρας του είναι κάποιος. Okay. Και πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. 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 Θέλω τη γνώμη σου, Σταύρε, εν όψη του νέου πρωταθλήματος, τι προτείνεις. Πρώτον για το Κουλούρι. Για τον Κουλούρι. Για τον Κουλούρι. Ναι. Δεύτερον για τον Ολιβέρα. Κοίτα, το Ολιβέρα είναι μια δουλειά που νομίζω ότι θα γίνει στα 3-4 εκατομμύρια, όχι τα 12 που λέγονται. Αυτό πιστεύω. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον. Για 3-4 καλό είναι, αλλά για παραπάνω ρε παιδί. Εκεί τον κοστολογώ. Εκεί τον κοστολογώ. Δεν είναι κακό παίχτη, μην τρελαθούμε. Απλά δεν είναι για 12. Ναι. Είναι μια δουλειά στα 3-4 εκατομμύρια. Αυτό εκτιμώ εγώ βλέποντας τον παίχτη. Και για τον Κουλούρη νομίζω ότι ο κύκλος του Κουλούρη στον ΠΑΟΚ έκλεισε. Δηλαδή ούτε ο ΠΑΟΚ έχει την υπομονή να τον υποστηρίξει, έτσι πιστεύω. Ούτε ο παίκτης θέλει να γυρίσει σε ένα περιβάλλον που ξέρει ότι αν δεν μπαίνουν τα γκολ θα φάει τον πινελίκι πάλι αυτός. Άρα θέλει να πάει και αυτός έξω. Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που και οι δύο οργανισμοί, και ο παίκτης και ο ΠΑΟΚ συμβαδίζουν σε λογική, το πιθανότερο σενάριο είναι να πουληθεί. Εδώ κατά την εκτίμησή σου δεν θα βάζει γκολ. Εγώ η εκτίμησή μου είναι η εξής. Ότι σαν περίγυρος δεν έχουμε μάθει να στηρίζουμε τους δικούς μας. Ναι, εκτός τούτου εγώ διαπιστώνω ότι δεν είναι μόνο σκόρερ, δημιουργεί και ευκαιρίες. Μια χαρά παίξουμε Κουλούρης. Το περιβάλλον του ΠΑΟΚ δεν σηκώνει Κουλούρη. Εγώ σου λέω, μίλαμε, 9 στους 10 θα πούν να πουληθεί. Εγώ εσένα ρωτάω, που ξέρεις ποδόσφαιρο καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κουλούρης αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτούς που έχουμε. Αλλά νομίζω ότι θα πάει, θα πουληθεί και θα πάρουμε άλλον. Αυτό πιστεύω. Αν πουληθεί και πάρουμε, εντάξει, αλλά αν δεν τους τα δώσουν αυτά, είναι καλύτερος, πιστεύεις, να μην κουράζω από τον Ακπομ και από τον... Σαν αθλητικά στοιχεία και ταχύτητα, ο Ακπομ είναι καλύτερος. Σαν καθαρό μυαλό στην εκτέλεση, ωραία, και γνώση του περιβάλλοντος του ποδοσφαίρου του ελληνικού, ο Κουλούρης είναι πιο ψηλά. Στο γκολ βγαίνει πιο εύκολα ο Κουλούρης, αυτό λένε και τα νούμερα, ο Ακπομ είναι πιο πολύ στα γύρω-γύρω. Ο Ακπομ έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης, εντάξει, μόλις ηρεμήσει, θα είναι, αν ηρεμήσει, θα είναι top ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέλει χρόνο, φαίνεται αυτό. Έβαλε δύο προϋποθέσεις, αν ηρεμήσει. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορείς να πας με Σβιντές και Ακπομ του χρόνου, θα πρέπει να πάρεις κι άλλον. Αν πουληθεί ο Κουλούρης, που θα πουληθεί. Αν δεν πουληθεί, δηλαδή. Θα πουληθεί. Δηλαδή, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει 5-6 εκατομμύρια από τον Κουλούρη, να ξέρει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εγώ θα τον ήθελα πάνω στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν πούλησε τον Ουάρντα πέρσι. Είχε πρόταση 2,5 εκατομμύρια και τελικά πήρε 0. Ναι. Και πήρε μείον 0, τον πλήρωσε κιόλα. Προφανώ σε αυτή την περίπτωση, αν εμφανιστεί μια πρόταση 5-6 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ τον δώσει. Αν δεν εμφανιστεί.
Θα εμφανιστεί, σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 23 χρονών με 24 γκολ σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί, το λέω. Άρα για τους ξένους κάνει, για εμάς δεν κάνει. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, φίλε μου. Ακριβώς αυτό. Okay, να είσαι καλά. Η καλύτερη ατάκα που θα μπορούσε να υποθεί ποτέ για τον Κουλούρη. Γιατί όντως έχει προτάσεις. Λογικό. Ναι. Πολύ λογικό. Είναι μια κατάσταση άρρωστη. Κακώς την αποδεχόμαστε. Δηλαδή θα έπρεπε να πούμε ότι παιδιά, ο Κουλούρης τώρα πλέον θα γυρίσει και θα στηριχτεί από όλους μας. Αλλά εγώ προσωπικά σε Σταύρος κουράστηκα να μαλώνω. Στην πρώτη ευκαιρία να βρίζω τους δικούς μας. Εδώ ντρεπόντουσαν να πούνε την περασμένη Κυριακή ότι ο Πέρκας θα κουρευτεί στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ντρεπόντουσαν να το πούνε. Μα αλλά και δικά μας παιδιά είναι. Είναι δικά μας παιδιά. Τέλος πάντων. Όταν ξεκίνησε το μάτι, τον κυνηγούσαν όλοι. Και με το που βάζει τον γκολ, αλλάζει όλο το σκηνικό. Μα είναι στις φάσεις όλες μέσα, ρε. Γίνεται καλός ο Πέλκας. Δεν είναι. Και μετά πάλι θα μπορούσε να βάλει 3 γκολ. Καταλαβες. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, παιδιά. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Πάντα χρειαζόμαστε τους δικούς μας μέσα στην ομάδα. Τους χρειαζόμαστε. Είναι κομμάτι ισορροπίας. Την ισορροπία στον ΠΑΟΚ την έφερε ένας ξένος δικός μας όμως. Που τον φτιάξαμε εμείς. Δηλαδή ο Άντρε είναι σε γηγενής. Ναι, ξεκάθαρα. Ωραία. Απλά είναι top ποδοσφαιριστής και έχει όλο το πακέτο. Ναι, υπάρχουν στοιχεία στους γηγενείς που τα χρειαζόμαστε και ας μην είναι top. Και στοιχεία που τα, αν τα είχε ο Πέρκας ξένος, στην καλή του χρονιά είναι top. Ναι, με double-double σε goal assist. Που αν τα είχε κάποιος ξένος τα στοιχεία θα ήταν... Ποιο ρε, το συζητούσαμε κάθε μέρα. Ποιο, πάσα τις γυναίκες. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά ότι κοιτάει κάποιος τον Πέλκα. Γενικά τον βλέπει και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το παιδί έχει να προσφέρει ακόμα πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις πόσο άσχημο είναι όταν τα δικά σου παιδιά σου λένε ρε φίλε θέλω να πάω έξω και αφού είναι εγώ τον Πινελίκη. Εμένα δεν μου δεν βγαίνει έχουν πρόβλημα να τρώνε όλοι τον Πινελίκη και να το τρώνε και αυτοί. Δεν μου βγαίνει ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά κακή κουβέντα για τον Πέλκα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς μπορείς να πεις κακή κουβέντα για τον Πέλκα. Για τον Πέλκα συγκεκριμένα που έχει κάνει και έχει κάνει πράγματα στον ΠΑΟΚ, έχει καταπιεί πράγματα στον ΠΑΟΚ και δίνει ακόμα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έγινε και μια κολοτούμπα στο τελικό και απαστελώσει κανένα από 40 μέτρα. Ναι, εντάξει, μετά... δεν μπορεί πάντα να περιμένει να κάνει το μαγικό για να, το, για να πει το καλό, τον καλό το λόγο. Όχι, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει έτσι γίνεται συνήθω. Εντάξει. Το έχουμε πει άπειρε φορέ, ειδικά για τον Πέλκα και τα ακούμε κιόλα ότι του χαϊδεύουμε τα αυτιά και όλα αυτά, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου πραγματικά. Όλων των παιχτών του ΠΑΟΚ χαϊδεύουμε τα αυτιά. Δεν με είναι περιουσιακά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Με γεγονότα μιλάμε για τον Πέλκα. Έχουμε πει κιόλα ότι δεν υπάρχει αντίπαλο σε τόπο επίπεδο, στην Ευρώπη τουλάχιστον στου αγώνε, που να μην στάθηκε στον Πέλκα. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή είχαμε συνονιθεί με το Σάρι, να πει ο Σάρι ποιον ξεχωρίζει, τον Πέλκα. Εντάξει, είχαμε συνονιθεί και με το Σάρι. Λογικό να το πεις αυτό. Θα σου πει ο άλλος, τον είδαμε το Σάρι τι έκανε. Ούτε στο Europa League θα βγει, βρε, ο Σάρι, βρε. Το Σάρι Μπολ, το καλοκαίρι. Με τόσους δημοσιογράφους που μιλάμε όλοι για το εξωτερικό, όλοι στέκονται στον Πέλκα, αλλά δεν ξέρουν και αυτοί. Δεν βλέπουν μπροστά τους. Ο προπονητής όποτε τον έχει διαθέσιμο τον βάζει. Και αυτός δεν βλέπει μπροστά του. Δεν βλέπει μπροστά του. Έχει να χάσει ένα μισό χρόνο. Κάποια συνεννόηση είναι και αυτή. Όχι, ρε, είναι ηδεφελή μου. Είναι οχελή μου. Πώς. Ελοχή μου. Το άλλο. Οχελή μου είπες. Μόνο εδώ, τρίτη κατηγορία. Ακούει Βελόπουλος. Λιακόπουλος είναι ηλίθιε. Λιακόπουλος, Βελόπουλος είναι. Και άλλος που αποκαλύπτει, δεύτερος. Είναι ο Χελίμ, λοιπόν. Είναι... Είπες Βελόπουλος. Δεν μπορώ. Βελόπουλος είναι αυτός που θα σώσει τη χώρα, ρε. Είναι άλλος. Δεν είναι αυτός που φαίνεται εξωγήινος. Όχι, κάνει. Μας ανοίγει τα μάτια. Ναι. Το πρώτο λάπτος είναι αρχαιότητα. Δείτε εδώ. Ναι. Νοχελίμ. Νοχελίμ. Αυτή είναι διασταύρωση που πηγαίνει το υβρίδιο, να καταλάβετε. Δηλαδή, διασταυρώθηκαν. Ανεβάζω το επίπεδο. Η Νεφελίμ. Και η Ελοχήμ. Και η Ελοχήμ και κάνατε τους Νοχελίμ. Αυτή είναι μια νέα κατηγορία, πιο ανθεκτική, το καταλαβαίνει, δηλαδή έχει τα καλά, το καταλαβαίνει ότι έχει πει κάτι, το αλλάζει λιγάκι, έχουμε γραμμή. Έλα, πάμε, καλησπέρα. Έλα, Νοχελίμ, πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε όλα μαζί. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Έλα, καλή διασκέδαση να έχετε. Έλα. Λοιπόν, φίλος του Κοτσαλά, δεν ξέρω. Έλα, έλα. Αυτό είναι ιδιότητα, μητέρα, ρε, φίλος Κοτσαλά. Είναι ιδιότητα αυτό, για λέγε. Ήθελα να ρωτήσω και στους τρεις, πώς βλέπετε τον Σβιντέρσκι σαν φορ μόνος του?
Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ πιστεύω ότι είναι περιφερειακό. Ναι, το ίδιο. Ναι, αυτό. Αυτό πιο πολύ. Δηλαδή δεν έχει και τα χαρακτηριστικά τα σωματικά για να μπορεί να παίξει μόνο του. Επειδή στην Καγκελόνια έπαιζε σε ανοιχτό. Σε αρκετού χώρου, μπορούσε να παίξει και κορυφή. Αλλά σε εμά που παίζουμε απέναντι σε κλειστέ άμυνε είναι δύσκολο. Θέλει τον χώρο του. Δηλαδή έβαλε τρία στο περιλάρισα και εντάξει, λογικό είναι το παιδί. Δεν... Είχε πάρει μια φάση να... και μια που δεν την πήρε καλά. Στο 60. Στο 60. Πάσα του Πέλκερ. Αλλά δεν συμμετέχει. Δηλαδή φάνηκε η διαφορά όταν μπαίνει ο Ακπόμ με την Ξάνθη. Ναι. Μπαίνει, δηλαδή μόλις μπαίνει, διβγάζει, δηλαδή κατεβάζει την μπάλα συνδυαστικά, βγαίνει πιο καλά πάλι. Εντάξει, μπορεί να είναι επειδή είναι και πιο πολύ καιρό. Ο Ακπόμ για μένα είναι φορ κορυφής, ο σύγχρονος, και πρέπει απλά να ηρεμήσει λίγο να βγει στον γκολ. Από την άλλη, ο Σβιντέσκι για μένα είναι καθαρός second striker. Καθαρός. Δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι και άλλο. Και με τον Πανιόνιο, μια φορά που τον έβαλε, δεν συμμετείχε πολύ. Και σαν αλλαγή δεν έβαλε κάπου, δεν συμμετείχε πολύ. Δεν είναι. Ναι, δεν το έχει γενικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Ακπόμ έκανε 9 γκολ. 9 που δεν είχε σαν τραπέζι. Μισή σεζόν, ας πούμε. Δεν είναι ότι δεν το είχε καθόλου. Τελευταία απλά είναι λίγο που το. Έχει αγχωθεί, έχει ψυχολογικά. Αγχώθηκε, λογικό. Τύπος είναι Αμερικάνος, Άγγλος, Εβραίος, τα έχει όλα. Λίγο είναι μια μικρή. Νιγηριανός. Νιγηριανός. Έχει λίγο ένα μπέρδεμα στο κεφάλι του. Εμείς δηλαδή είμαστε από το Λέχοβο και τη Μικρασία και είμαστε μπερδεμένοι. Να το σκέφτεσαι λίγο αυτό. Από την Πολύχνη κιόλας είμαστε εμείς, τα κουφάλια, εγώ όλα μαζί. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο θέλει να δείξει, θέλει να μονιμοποιηθεί κάπου, θέλει να πάρει έναν τίτλο. Δεν είναι εύκολο για αυτόν. Δεν έχει ξαναδεί τίτλο. Πού να δει την Arsenal, ποια Arsenal. Αυτό είναι. Liverpool μόνο. Εντάξει. Με τη Central Etienne έπαιζε για την κατηγορία. Στα play out έκανε τη διαφορά. Είναι ένα παιδί λοιπόν με τη Hull πάλευε εκεί για να ανέβουν. Τελικά νομίζω δεν ανέβηκαν. Με λίγα λόγια είναι ένα παιδί που χτίζει τώρα μέταλλο. Θέλει πολύ χρόνο. Και άλλη μια ερώτηση τελευταία θα κάνω για να κλείσω κιόλας. Βλέπεις ότι πρέπει να πάρουμε ένα στυλ Ζαμπά ενώ σε ηλικία ταλέντο για τρίτο σεντερφόρ ή ένα μεγάλο, ξέρω, 32 χρονών. Πιο έτοιμο, πιο έτοιμο, πιο έτοιμο. Στυλ όπως είχε, ξέρω εγώ, Πιζάρο ή Μπάγερ. Πιζάρο είναι στην ηλικία του παππού μου. Ναι, όχι Πιζάρο, όχι, εννοώ το στυλ του, το περιοχάτο. Ναι. Πιο περιοχάτο. Πιο έμπειρο γίνεται. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Bye bye. Καλή συνέχεια. Ένας ακόμα το χέλι μου. Είναι χέλι μου. Πες μου, εσύ πρέπει να πληρώνεις για τη δουλειά. Εξήγησε το μου αυτό. Πού θα διασκέδαζες έτσι. Τη Σέντρου Ιτέν. Έτσι τη λένε βρε Φλαμανδρή. Πού να ξέρεις μωρή βλάκα από την Κοζάνη μωρή σούρδα. Πού να ξέρεις. Είναι ο χελί μου ένας, ο βελόμενος. Στη μέση σε έχουμε και πυροβολάμε. Η πιο νορμάλη με πέρα ξεκάθαρα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, ρε Στέριο, έλα. Λοιπόν, αγάπη, δύο νούμερα. Κάνε μια ανανέωση λίγο γιατί... Μη στέλνετε άλλα. Τι και... άλλα, στροχάζεις χαμός γίνεται. Τέλος. Λοιπόν, από το 1 μέχρι μισό λεπτό, να πάω μέχρι κάτω, να δω το πρώτο. Από το 1 μέχρι το 65. 65, πω πω χαμός. Λοιπόν, το 11 και το, αλλά πες, το 5. Το, λοιπόν, 5. Το 5 είναι Νικολάου Αλέξανδρος, το κινητό σε 087. Προσφορά της Αναστασίας, ωραία, το εισιτήριο, το Νικολάου πέρα, Αλέξανδρος. Έτσι. Και το 11, Γεωργία Παπαπέσιου, το κινητό σε 157. Νικολάου Αλέξανδρος, Γεωργία Παπαπέσιου, τα δύο εισιτήρια θα ενημερωθείτε εντός λίγων λεπτών από τη Μαρελής για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια για την Τούμπα. Σε αυτά από εμάς παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση των Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Γιώργος Παναγιωτίδης, Τάσος Ζεύρας και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.